ναι. Ακούγεσαι, ναι. Ωραία. Είμαι να κάνω λίγο μια κριτική, θέλω για την ομάδα για τα δύο τελευταία παιχνίδια, ναι. Με την ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ. Με την οχτάρα, ναι. Θέλω να πω ότι με τον ΠΑΟΚ, γιατί ήμουν εκεί πέρα στο μάτς, με τον ΠΑΟΚ η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ χάλια. Ήταν πάρα πολύ κακός ο Ηρακλής. Από το πρώτο ημίχρονο ήταν για κράξιμο παγόπουλος από τους προπονητές της Κερκίδας. Ναι. Και απορώ με τη δήλωση που έκανε ότι μέχρι το 60 λέει λέγαμε το παιχνίδι. Το λέγαμε σαν σκορ. Σαν πάλα. Ποδοσφαιρική ωριμότητα, οι παράγοντες που τον κρατήσαν και δικαιώθηκαν. Μετά το 70, στο μάτς με την ΑΕΚ και μετά το 70 στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, το ένα το πήρε στον πόντο κτλ, έδειξε συστοιχεία βιολογικής αποσύνθεσης ο Ηρακλής. Και δεν μιλάω εγώ για ποιότητα, εντάξει, εγώ μιλώ για βιολογική κατάπτωση. Για τεράστια προβλήματα φυσικής κατάστασης. Αυτό να σε τρομάζει περισσότερο από ότι αν είναι ο Στάμου άτεχνος, αν είναι ξέρω εγώ ο Βέλιος στο μεγάλο χώρο, όχι ο καλύτερος αλλά καλός κοντινά, αν ξέρω εγώ ο Μπουλούτη είναι πρόβλημα. Η φυσική κατάσταση του Ηρακλή γενικότερα είναι πάρα πολύ κακή. Νομίζω αυτή την εικόνα που βλέπω στα δύο τελευταία παιχνίδια ότι είναι η πιο απροπόνητη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρω βέβαια αν διαφωνείτε ή όχι, αλλά αυτό βλέπω. Συμφωνώ με αυτό, αλλά επίσης θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι. Το γεγονός, το κλίμα της ψυχολογίας στην ομάδα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κακό. Ναι. Δηλαδή, στο 2-0-3-0 δεν θυμάμαι με την έκποτε ήταν, βγάζει έξω το Μπουλούτ, το κάνει αλλαγή, το Μπουλούτ το πατάει. Λοιπόν, βάζει στο 80 το Περόνι, με τον οποίο ο Παπαδόπουλος έχει προσωπολατρεία. Δεν ξέρω, λέτε, τον αγαπάει, τον λατρεύει, δεν ξέρω τι σχέση έχουν. Τον βάζει και βάζει το Περόνι μέσα και επίσης περπατάει. Περιμένει πίσω πάνω στα πόδια να κάνει καμία πάσα. Δηλαδή από τέτοιες λεπτομέρειες θεωρώ ότι η ομάδα δεν έχει ψυχολογία καθόλου. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έλεγε ότι ο Παπαδανασάκης του Παπαδόπουλος μετά το μάθημα του ΠΑΟΚ κάνει ακριβώς τις δηλώσεις. Λέει, λέγαμε το παιδί μέχρι το 60 και η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη. Πού βλέπανε ότι η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη. Α, ξέρετε. Τέλειος. Να είστε καλά. Έγινε, γεια. Παρακαλώ. Ναι.